Στην ανανέωση της ιστοσελίδας της παράταξης Ιωάννινα 2023 επικεντρώθηκε η επικεφαλής Τατιάνα Καλογιάννη, λέγοντας ότι μετά από 3 χρόνια λειτουργίας προχώρησαν στο σχεδιασμό και την ανάρτηση μιας επικαιροποιημένης εκδοχής. Όπως ανέφερε η κυρία Καλογιάννη, η τεχνολογία αλλάζει ταχύτατα και τους δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουν με σύγχρονο τρόπο και τις καταβολές της παράταξής τους και την παρουσία στα όργανα ή στις επιτροπές του Δήμου. Καθοριστικό ρόλο για την άρτια αυτή αλλαγή είχε ο Νίκος Δέμος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Την παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας έκανε ο Γιώργος Τεριούλης, φυσικός οικονομολόγος με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική και την τραπεζική διοίκηση. Που εξελίσσεται καθημερινά, μας επιτρέπει να έχουμε καινούργια εργαλεία. Οπότε έτσι προχωρήσαμε στο σχεδιασμό μιας ανανεωμένης και επικαιροποιημένης εκδοχής της. Τι μας δείχνει το site αυτό? Το site αυτό από την μια πλευρά δείχνει τις καταβολές της παράταξής μας και από την άλλη την παρουσία στα όργανα και τις επιτροπές του Δήμου, την παρουσία της παράταξής μας Ιωάννα 2023. Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία έτσι όπως αλλάζει ταχύτατα συνεπικούρησε και μας βοήθησε, και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το στέλεχος, το μέλος της παράταξης Νίκο Ντέμο, ηλεκτρολόγο μηχανικό και μηχανικό υπολογιστών με μεταπτυχιακό στη δημόσια διοίκηση, που ταχύτατα και άρτια έκανε αυτή την αλλαγή και έστησε τη νέα ιστοσελίδα της παράταξής μας. Πιστεύουμε ότι η χρήση της νέας ιστοσελίδας είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο προσιτή σε όλους, ανεξαρτήτως το μέσο. Δηλαδή, αν χρησιμοποιεί υπολογιστή, αν χρησιμοποιεί τάμπλετ, αν χρησιμοποιεί κινητό ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να ενημερωθεί. Υπάρχει όμως και μία καινοτομία μικρή στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να δώσουμε βήμα στους συνδημότες. Αυτό επιθυμούσαμε, γι' αυτό και ενσωματώσαμε 3 ερωτηματολόγια σε αυτή, ώστε να καταγραφεί η άποψή τους και μάλιστα σχετικά με την εικόνα και τη λειτουργία του Δήμου μας. Και καλούμε λοιπόν όλους εσάς, αλλά και τους συνδημότες μας, να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας αυτό, ώστε από τη μια να έχουμε μία ανωνυμοποιημένη πληροφόρηση, από την άλλη όμως μία έγκυρη και αξιόπιστη καταγραφή των απόψεων των συμπολιτών μας. Εγώ δεν θα σας κουράσω άλλο. Ο Γιώργος Οστεριούλης, ο οποίος είναι οικονομολόγος, φυσικός, με ειδίκευση στη χρηματοοικονομική και τραπεζική διοίκηση, θα κάνει την συνοπτική, την περιεκτική παρουσίαση της ιστοσελίδας της παράταξής μας. Η ιστοσελίδα είναι ένα σύγχρονο site και ολοκληρωμένο. Το site, η πρώτη σελίδα στη homepage, όπως λέμε, είναι αυτό το οποίο έχει όλο το σύνολο της πληροφορίας και επιδεικνύει την εξωστρέφεια της παράταξής μας και επιπλέον στο τέλος επιζητά και τη συμμετοχή του Δημότη. Εκφράζει με λίγα λόγια την αντίληψη της παράταξης Ιωάννινα 2023 με επικεφαλής την υποψήφια Δήμαρχο Τατιάνα Καλογιάννη, την αντίληψη της παράταξης η οποία φιλοδοξεί και είναι έτοιμη να αναλάβει τα ενία του Δήμου Ιωαννητών και την τύχη των συμπολιτών μας για ένα καλύτερο αύριο για το Δήμο των παιδιών μας. Όπως σας είπα, η παράταξη είναι έτοιμη να αναλάβει τη διακυβέρνηση του Δήμου, έχοντας προτάσεις και λύσεις που παρουσιάζονται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιστοσελίδα μας και στο site, το νέο site της παράταξής μας. Ξεκινώντας λοιπόν, όπως σας είπα, από την κεντρική σελίδα, η οποία είναι μια σύνοψη, στη συνέχεια στο μενού μας ακολουθεί, είναι το βιογραφικό της επικεφαλής της παράταξής μας, της Τατιάνας Καλογιάννη.